Μια συνάντηση με όλους εσάς με την κυρία Δρούζα η οποία με κάνει να σκεφτώ για τον εαυτό μου και για τον κόσμο που συναντώ με κάνει να σκεφτώ για καταστάσεις που όλοι ζήσαμε από τότε που γεννήθαμε γεννηθήκαμε όταν αρρωσταίνουμε, όταν μεγαλώνουμε και πιστεύω το να έχεις κάποιον συνομιλητή ο οποίος ε, σου βάζει ερωτήματα κέρια κοινωνικά ή υπαρξιακά, ε, είναι μια ευκαιρία για να επικαιροποιήσει, να σκεφτεί αυτέ τι έννοιε στο εδώ και τώρα. Κύριε Σαββόπουλε, καλησπέρα. Ευχαριστώ Έσο πάρα δηλαδή, πολύ που σα έχω σήμερα κοντά μου. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ψυχίατρο ψυχαναλητή. Και έχετε μόλι πρόσφατα εκδώσει ένα βιβλίο, που εγώ το λέω η βίβλο, διότι κάθε άνθρωπο, νομίζω, εμεί και η ψυχή μα, θα έπρεπε να πάρει αυτό το βιβλίο και να καταλάβει τι συμβαίνει μέσα του. Σήμερα λοιπόν έχουμε την τύχη να σα έχουμε εδώ κοντά μα και να αρχίσουμε να μιλάμε για το πώ λειτουργεί η ανθρώπινη ψυχή. Τι είναι αυτό που νιώθουμε, τι είναι αυτό που έχουμε ανάγκη, τι είναι αυτό που η συμπεριφορά μα δείχνει, τι είναι αυτό που περιμένουμε από του άλλου, τι δεν ξέρουμε για τον εαυτό μα. Γιατί δεν θέλουμε να μάθουμε για τον εαυτό μα, Γιατί δεν θέλουμε να μάθουμε πώ μπορούμε να ζήσουμε πιο ωραία. Μπορούμε να ζήσουμε ωραία οι άνθρωποι, μπορούμε. Αλλά έχοντα υπόψη ότι μπορούμε να ζήσουμε και άσχημα. Να αντέχουμε δηλαδή και το άσχημα αλλά να ξέρουμε να δημιουργούμε και το ωραίο στη ζωή μας. Πολύ σωστά είπατε τη λέξη, αντοχή. Δηλαδή, όποιο ανέχεται τα άγχη και τις δυσκολίες, αυτός πιο εύκολα θα είναι ευχαριστημένος. Θα... Από εκείνον που δεν τις ατέχει, ο οποίο βυθίζεται σε άσχημε καταστάσεις. Όπως? Όπως η κατάθλιψη, διάφορες ψυχώσεις, δηλαδή, ε, ή ξέρετε αυτό το διαρκές άγχος που σε καθυλώνει. Ποιε είναι δηλαδή οι ανάγκε του ανθρώπου, Γιατί του είναι τόσο δύσκολο να συνειδητοποιήσει ότι κάθε μέρα θα έχει να αντιμετωπίσει δυσκολίε και κάθε μέρα θα ανακαλύπτει και πράγματα που μπορεί να κάνει και να του δίνουν χαρά. Νομίζω βάζετε πολύ σωστά πώ δημιουργεί το ψυχισμό. Ο, ο άνθρωπο λοιπόν, όταν γεννιέται, έχει μέσα του οργανικά ένστικτα, mm. τα οποία σιγά σιγά ε, παίρνουν μια ανθρώπινη μορφή, αυτό που λέμε εμεί στην ψυχανάλυση ενορμήσει. Και κύριε ενορμήσεις, που ζητούν διαρκώς ικανοποίηση. Κάθε στιγμή ικανοποίηση είναι οι σεξουαλικές ενορμήσεις και οι επιθετικές ενορμήσεις. Η βασική ανάγκη της ψυχής μας είναι να νιώσει ικανοποίηση στην επιθυμία του. Ακριβώς. Και να νιώσει και Επιθετικότητα, είπατε εσεί. Έχουμε και το άγριο ένστικτο, το επιθετικό ένστικτο. Το οποίο υπάρχει. Και έχουμε ανάγκη γι' αυτό να ξέρουμε ότι υπάρχει ναι, μέσα μα σε όλους. Υπάρχει σε όλου. Δηλαδή, έχουμε μέσα μα ένα αγκρίμι. Ε, δεν ξέρω αν είδατε την τελευταία ταινία του Λάνθιμου. Ναι, Full Kings. Ε, αυτό το δείχνει. Βέβαια. Δηλαδή, πώ θα ήταν ένα μικρό παιδί. Ακριβώ. Αν είχε ανεξ, σώμα ενηλίκου. Ναι, δεν υπάρχει είστε... τίποτα που να μην κάνει. Και αυτό, αυτό, είμαστε, είναι. Όλοι, αυτό είμαστε όλοι, αλλά μεγαλώνοντας συμμορφώνουμε. Αλλά ο άνθρωπος γεννιέται με, δύο, με αυτά τα δύο βασικά ένστικτα ή αν τα δούμε από μια άλλη πλευρά, είναι τα ένστικτα της αυτοσυντήρησης, δηλαδή θέλει ασφάλεια, θέλει να ζήσει. Και από την άλλη μεριά θέλει να ευχαριστηθεί. Να ευχαριστηθεί. Δηλαδή... Να απολαύσει. Να απολαύσει. Ναι. Δηλαδή και τα μεν... Ο Φρόιτ τα έβαλε στι ενορμήσει αυτοσυντήρηση ή οι του εγώ τη είπε, δηλαδή πώ θα διατηρήσω το την καλό έχει, το, την ασφαλιά μου ναι, και την εκεί, και μου. Και εκεί μπορώ να βγάλω νύχια για να Μέχρι. την εξασφαλίσω. Απ' την άλλη μεριά όμω, εκεί όπω εξασφαλίζω τη διαβίωσή μου, μου έρχεται και η όρεξη να περάσω και καλά. Μ. Εκεί είναι που κινητοποιούνται τα σεξουαλικά ένστικτα. Δηλαδή είναι όπως το παιδάκι, ξέρετε, για να. Ζήσει χρειάζεται το προϊόν γάλα. Αλλά παίρνοντα το στήθο και πίνοντα το γάλα, ανακαλύπτει την αγάπη για το στήθο. Mm -hmm. Και την ευχαρίστηση ξεχωριστό. που παίρνει. Και την ευχαρίστηση από αυτό. Και μπορεί αργότερα να μην έχει ανάγκη να φάει, αλλά έχει ανάγκη. Την ευχαρίστηση. να, την ευχαρίστηση να έχει αυτό το άγγιγμα, αυτή την αγκαλιά. Από τόσο νωρί μαθαίνουμε λοιπόν. Από αυτά. αυτό λοιπόν. Επιβίωση, ασφάλεια, ευχαρίστηση. Ακριβώς. Και έτσι, για να επιδιώξω να έχω αυτό που θέλω, χρειάζομαι και επιθετικότητα. Γιατί πώ θα το επιβάλλω, Αν δηλαδή ένα άνθρωπο δεν ξέρει να διεκδικήσει αυτό που θέλει και έχει ανάγκη και χρειάζεται, τι χαρακτήρα, τι προσωπικότητα είναι αυτή. Ξέρετε, είναι μια παθητική προσωπικότητα που γενικά θα υφίσταται πράγματα. Mm. Παρά το θύμα, θα... ε. Και μπορεί να περιπέσει στην θέση του θύματο. Mm. Του καρπαζοής πράκτορα του ανθρώπου που αρρωσταίνει. Α, α μάλιστα. Καταλάβατε, δηλαδή, και αυτό πολύ συχνά μπορεί να συμβεί σε ανθρώπους που όταν γεννήθηκαν δεν αγαπήθηκαν. Δεν αγαπήθηκαν. Τα παιδιά που δεν αγαπήθηκαν, mm -hmm. που παραμελήθηκαν, που δεν τα επένδυσαν, γενικά βλέπουμε ότι όχι μόνο να εμφανίζουν ε, ψυχικές διαταραχές αργότερα, αλλά μπορεί να εμφανίσουν και σωματικά προβλήματα. Αυτό Άρα. που λέμε μέσω ψυχοσωματικών μηχανισμών. Εσεί έχετε εξειδικευτεί στην ψυχοσωματική. Ναι. Και ο κόσμο, ο περισσότερο, έχει άγνοια γι' αυτό. Αυτό είναι ένα μυστηριώδε άλμα. Πώ περνάμε από τον ψυχισμό στο σώμα, Γιατί είναι δύο αντικείμενα διαφορετική υφή φύσης. φύση. Mm -hmm. Αλλά επειδή ακριβώ στον άνθρωπο, αν θέλετε, η ψυχή δεν είναι στο φωτοστέφανο, ναι. είναι μέσα στο σώμα. Φυσικά. Η ψυχή βρίσκεται παντού λένε στον εγκέφαλο, αλλά είναι στο αυτοάνωσο, στο ανοσοποιητικό σύστημα. Ε, Από στο άγγιγμα, στο δέρμα, παντού είναι. Παντού. Λοιπόν. Τώρα βλέπετε ότι είναι σε μεγάλη έξαρση τα αυτοάνωσα, η καρκίνη. Ακριβώς. Θα θέλατε να μου αναφερθείτε σε ποια ψυχοσωματικά νοσήματα εσείς αναφέρεστε. Ποια είναι αυτά που συμβαίνουν Κε, συχνά κετάξτε, και συνδέονται με το πώ νιώθουμε στην ψυχή μα. Νοσήματα... Και για άνδρες και για γυναίκε εννοείται φυσικά. Βεβαίω, βεβαίω. Ισχύει για όλου μα. Και όλους. Ναι, Βλέπετε ότι περισσότερο κάτι εμφανίζεται στι γυναίκε και κάτι στου άντρε. Μερικά νοσήματα στι γυναίκε, αλλά σε άντρε ε, ξέρετε, ξέρετε. Και σε μερικά μον, μόνο, ειδικά σε γυναίκε, όπω είναι ο, ο καρκίνο του μαστού. Στου άντρε, καρκίνος καρκίνο του μαστού εμφανίζεται στο 1%. Ναι. 99% είναι γυναίκε. Ποιο καρκίνο εμφανίζεται περισσότερο στου άντρε, Καρκίνος καρκίνο του προστάτη. προστάτη. Ο Δόλιος Προστάτης. Ο Δόλιος Προστάτης. <laughs> Αγωνία μεγάλη να, για τους ναι. Αυτό είναι, ε, ξέρετε, αρρώστιες που ε, τις βάζουμε στην κατηγορία των εξελικτικών νόσων. Ναι. Δηλαδή γενικότερα τις αρρώστιες τις χωρίζουμε σε δύο αδρές κατηγορίες. Mm -hmm. Μία είναι οι κατηγορίες ασθενειών, οι οποίες εμφανίζονται περιοδικά κατά κρίσης. Mm -hmm. Και έτσι μπορεί να είναι μια τέτοια... Ένα, μια ημικρανία. Έρχεται και φεύγει. Αλλά ο εγκέφαλο δεν παθαίνει τίποτα. Ναι. ή ξέρω εγώ, μπορεί κάποιο να έχει ε, ένα ευερέθιστο. Έντερο. Ναι. Ναι. Όπω λέμε, σπαστική κολίτιδα. Ε, ναι. ή κάποιο άλλο μια νευροδερματίτιδα. Ναι. Φεύγει, τέλειο. Ένα άσθλημα. Ναι. Αυτέ είναι οι ασθένειε κατά κρίση και... που συμβαίνουν σε κρίση, κατά δηλαδή. Περιοδικά. Ναι, ναι. περιοδικά. Και μάλιστα αυτέ εμποδίζουν. Μαζί με τι άλλε ψυχικέ άμυνε, mm -hmm. πώ είναι, ξέρω εγώ, να κάνουμε προβολή, δε φταίω εγώ, εσύ φταίει, άλλε ναι. ε, ψυχικέ άμυνες, βοηθάνε και αυτέ να μην αρρωστήσουμε από σοβαρότερα πράγματα. Α, ah, κατάλαβα. Καταλάβατε. <σχελίδευση> όταν αυτέ οι ψυχικέ άμυνε <σχελίδευση> δεν φτάνουν, όπω δεν φτάνει και ο ψυχικό μηχανισμό με τι ψυχικέ του άμυνες, φοβίε, ε, οτιδήποτε, ψυχαναγκασμοί και αυτά. Αυτά είναι όλα άμυνε. Είναι δηλαδή τρόπο που εμεί. Ακριβώς. Περιχαρακωνόμαστε, είναι, είναι να αντέξουμε τις δυσκολίες Είναι κάποιε υποκείμενε άμυνες που βγάζουν τέτοια συμπτώματα. Ναι. Ε, Τι αντισφοβίε κτλ. Ναι. Υπάρχουν κάποιε ψυχικέ άμυνε. Κρίση πανικού, μια άμυνα είναι που όλοι λένε τώρα. Τελευταία, ακούτε η, η, τόσο φοβάμαι. Κρίση πανικού είναι η έλλειψη αμυνών. Δηλαδή Α, εκεί. Δηλώνεται. Γιατί όταν υπάρχει μια σωστή άμυνα, θα σου βγει μια φοβία, θα σου βγει μια ιστερική κρίση, δηλαδή θα παραλύσει το χέρι. Θα σου βγει ένα ψυχαναγκασμό και δεν θα νιώσει το άγχο. Ναι, βέβαια τώρα λέμε ψυχαναγκασμό, αλλά μπορεί να μην καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Ψυχαναγκασμό εννοούμε, ξέρω εγώ, κάποιο που κολλάει ε, να πλένει τα χέρια του. Αλλιώ να, ναι. θα πρέπει να πλύνει 10 φορέ τα χέρια του για να φάει. Ή ξέρω εγώ, για να κοιμηθεί θα πρέπει να ανοίξει και να κλείσει 15 φορέ το διακόπτη. Πίστευτο αλλά το άλλο... αν το κάνει αυτό μετά είναι ήρεμο. Εκτονώνει δηλαδή Εκ, εκτονώνει. την εσωτερική ναι, ναι. του ένταση. Το άγχο υπάρχει όταν δεν υπάρχουν τέτοια συμπτώματα. Mm. Καταλάβατε. Και η κρίση πανικού. Η κρίση πανικού είναι όταν κάποιος σταματάει, πώς να σας πω, η σκέψη. Δεν μπορεί δηλαδή να σκεφτεί, του συμβαίνει κάτι κατακλυσμίως σαν φαινόμενο και νιώθει, φανταστείτε, εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος, όπω ναι. όπως ένα παιδάκι, τρία χρονών, χρονών, ναι. που ξαφνικά χάνει το χέρι της μαμάς του στην μια πλατεία. Νιώθει ότι θα χαθεί. Αυτό είναι που νιώθει όποιο έχει κρίση ε, πανικού. Κρίση πανικού πραγματική, ακινητοποίηση. Ε, ακινητοποίηση, γιατί νιώθει χαμένο. θα πεθάνω. Και είναι δύο τα συμπτώματα που συχνά βγαίνουν στην κρίση πανικού. Ή φοβάται ο άνθρωπος ότι θα τρελαθεί προς το ψυχικό τομέα, ή φοβάται ότι θα πάθει κάποια νόσο, συνήθως έμφραγμα, και θα πεθάνει. Και, και αυτό είναι γιατί δεν έχει ισχυρές στιγμή... άμυνες. Ακριβώ και εκείνη τη στιγμή κόβεται το νήμα τη ψυχική ζωή και δεν υπάρχουν εικόνε ή άμυνε για να μπουν πράγματα ψυχικά εκεί. Δηλαδή να βγει μια φοβία. Οφ, το ποντίκι. Ε, ανεβαίνω στο τραπέζι, δεν φοβάμαι το ποντίκι. Πόσο δύσκολο είναι να το καταλάβουμε τώρα όλα αυτά, ε. δηλαδή τι μπορεί να πυροδοτήσει, Ποια είναι τα ερεθίσματα, Οι δυσκολίε τη ζωή είναι που πυροδοτούν έναν άνθρωπο και δεν θα έχει την ανθεκτικότητα και θα φτάσει σε αυτό το σημείο να βγάλει. Σωστά το λέτε, κρίση δηλαδή ο, 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 ο καθένας... Μια αποτυχία οικονομική, μια τσακωμό με ανθρώπους που αγαπημένους, δηλαδή τι είναι αυτά που δηλαδή είναι δεν κα, αντέχει ο άνθρωπος κάτι, να κάτι, κεραγίζει. Πο, κάτι πολύ σημαντικό που μπορεί να τον κάνει να νιώσει μεγάλη ανασφάλεια. Συνήθω είναι απώλειες, δηλαδή κάτι χάνει ή ένα πολύ μεγάλο ζόρι στη δουλειά όπου νιώθει ότι δεν είναι το περιβάλλον φιλικό ή πεθαίνει ένας παππούς ή πεθαίνει ένας συγγενικό αγαπημένο άλλο πρόσωπο μετά από ένα χωρισμό γιατί κινητοποιείται πάλι το άγχος αποχωρισμού και η δυσκολία του να ζήσει μόνος το άγχος της μοναξιάς το άγχος της μοναξιάς το οποίο πολλές φορές ξέρετε η μοναξιά την αντέχεις mm -hmm. μερικές φορές όμως όταν η μοναξιά δεν είναι μοναξιά αλλά είναι ερήμωση είναι σαν να είναι μέσα η, ο ψυχισμό σου, ο κόσμο σου, εσωτερικό, σαν μία έρημο. Που δεν υπάρχει τίποτα. Κανεί να... δεν νοιάζεται για σένα. Η έρημο αυτό είναι. Ότι κανεί θα με αφήσει, θα, θα πεθάνω. Ε, βλέπετε, That's υπάρχουν right. πολλέ καταστάσει. Yeah. Το χειρότερο άγχο, επειδή μιλάτε για άγχη, είναι αυτό το άγχο που προηγείται τη εκδηλώσεω των ψυχώσεων. ή μια σχιζοφρένεια. Εκεί το, το άγχο αυτό είναι τόσο βαθιά ε, καταλητικό. Που ο άνθρωπος νιώθει να αδειάζει από την ουσία του. Να δηλαδή, ύπαρξή του, να χάνει. Ναι. Σαν να... να αδειάζει, κενό, κενό. Βγαίνει κενό, σαν, σαν να είναι ένα νεκρό πρόσωπο. Και ταυτόχρονα νεκρώνεται και ο, και ο κόσμος γύρω. Γιατί, Γιατί η το που έχει, εκείνη τη στιγμή αποσύρεται από το σώμα. Όταν είμαστε καλά, νιώθουμε μια ζωντάνια μέσα μας. Αυτό είναι. Εντάξει? Αυτή είναι η λύπητο. Αυτή είναι η λύπη του. Είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις Ζοντανός, ζωντανός. ακριβώς. Που σε κάνει, πώς να πω, να θέλεις να είσαι ζωντανός, να θέλεις να συναντήσεις τον άλλον, να θέλεις να βγεις έξω, να θέλεις να κάνεις κάποια πρόοδο για καλό του εαυτού σου και καλό των άλλων. Σε μερικές περιπτώσεις αυτή η ζωντάνια γίνεται νέκρα. Γιατί εμφανίζεται μια τέτοια αγωνία που σε αδειάζει. Αυτό έχει περιγραφεί από άλλους σαν πρωταρχική αγωνία, από άλλους σαν άγχος αφανισμού. Είναι γενικά το ψυχοσικό άγχος, το οποίο ναι. στη, θα μπορούσαμε να πούμε στην απλή γλώσσα ότι είναι το άγχος θανάτου. Δηλαδή τέλειωσαν όλα. Το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που τους συμβαίνει αυτό. Βέβαια, γι' αυτό δεν μπορούν να κοιμηθούν, δεν μπορούν Η να Η συνδέεται με αυτό δηλαδή. Πολύ συχνά φοβούνται, Μερικέ φορέ είναι στην κατάθλιψη. Ναι. Ε, αλλά είναι γενικά σε αγχώδει διαταραχέ πολύ σοβαρέ, υπάρχει συχνά η, η, η αϊπνία. αϊπνία. Σε αυτέ τι περιπτώσει είναι όχι να κοιμηθεί, νιώθει ότι δεν υπάρχει. Και είναι τόσο καταλητικό αυτό το ψυχοσικό άγχος που προτιμάει ο άνθρωπος να φτιάξει ένα παραλήρημα, ξέρω εγώ ότι με κυνηγάει η CIA, με κυνηγάνε ξέρω εγώ οι δαίμονες ή οτιδήποτε. Τόσο πολύ βάζει και στους ανθρώπους που γνωρίζει γύρω ναι, του. Ναι, ή ότι ο άλλος θέλει να μου κάνει κακό, ναι. με αυτή την έννοια, ναι, ναι. ένα παραλήρημα, ούτως ώστε να φύγει αυτό το άγχος. Και έτσι φοβάται μόνο το, τον κακό τη CIA ή τον κακό... Γείτονα, γείτονα τον κακό ναι. συγγενή, ναι, τον κακή ναι. ναι, ναι. Ακριβώς. γυναίκα. Ναι, ακριβώς. Πόσοι άνθρωποι άραγε με ποσοστό έτσι κατά προσέγγιση θα μπορούσαν να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Σχιζοφρένεια είναι το άγχος του πληθυσμού. Το άγχος, να βιώνουν το άγχος. Προτού εκδηλωθεί μια σχιζοφρένεια ή η ψυχωση ή με την έννοια. Άγχος όλοι βιώνουμε κάθε μέρα. Το ζήτημα και άλλο είναι, ο καθένας είναι, μας. Είναι άλλη μορφή. Mm. Είναι ένα άγχος που ε, είναι σαν σήμα και σου λέει, όπ, πρόσεχε, μην κάνεις έτσι, πας στο σπίτι σου μέσα, μια χαρά όλα. Είναι ένα άγχος που πολλές φορές δεν σταματάει. Είναι στις περιπτώσεις όπου έχει τραυματιστεί σοβαρό ο ψυχισμός. Θα το δείτε αυτό σε μερικούς χωρισμούς, σε μερικούς θανάτους. Σου λέει ο άνθρωπος συνέχεια πονάω, συνέχεια αιμορραγώ. Δεν θέλει να βγει από το σπίτι του. Είναι κάτι καταλυτικό εκεί. Όπου συνδέεται με την απώλεια αγαπημένου. Ναι, είναι σαν να έχει αδειάσει όλος ο κόσμος. Αυτό είναι. Δηλαδή ένας άνθρωπος φεύγει και όλος ο κόσμος θα διάσει. Οι γονεί τα τέμπη ζουν αυτό αυτή τη στιγμή. Να χάνει παιδί είναι ό,τι πιο φρικτό έχω δει στη δουλειά μου. Yeah. Σαν πόνος. Δηλαδή yeah. αυτοί οι γονεί σημαδεύονται για πάντα. Είναι σαν και... να έχουν πεθάνει και οι ίδιοι ψυχικά. Βεβαίως. Yeah. βεβαίως. Yeah. Γιατί το παιδί τους είναι... Πολύ συχνά οι άνθρωποι προβάλλουν το καλύτερο κομμάτι το δικό τους. Τα καλύτερα όνειρά του. Αυτό που δεν κατάφερα εγώ είναι και βάρο για τα παιδιά, αλλά ταυτόχρονα έτσι είναι. Και το καλύτερο. όλα. Και ξαφνικά αυτό το πράγμα χάνεται. Αυτό είναι κάτι πολύ τραγικό για όλου του γονεί που χάνουν τα παιδιά. Εδώ νομίζω όμω στη συγκεκριμένη ε, περίπτωση που μιλάτε, ναι. το ότι ήταν ένα εντελώ ε, παράλογο θάνατο. Δηλαδή, μη αναμενόμενο. Όλοι παίρνουμε τα τρένα γιατί είναι πιο ασφαλή να μην κουραζόμαστε κιόλα γι' αυτό, να μην πέσει ο άλλο απάνω μα. Ε, και να πέσει στο τρένο, ξέρετε, είναι το, το, σοκ να το μάθει αυτό το πράγμα ότι το παιδί σου που πάει με ένα ασφαλέ μέσο ξαφνικά έχει εξαϊλωθεί. Δεν υπάρχει πιο τραγικό. Και ε, βλέπετε τότε μάλιστα ε, είχα αρθρογραφήσει και είχα πει και είχα πει κάτι πολύ συγκεκριμένο και είχα πει ότι ακόμα και ένα μικρό δαχτυλάκι να δουν πρέπει να δουν ένα κομμάτι του εαυτού για να μπορέσει να αρχίσει το πένθος δεν μπορεί με την έλλειψη είχα Θέλει είχα να δει. Συνειδητοποιούσαν είχα... την πραγματικότητα. Συνειδητοποιούν την πραγματικότητα mm. και πρέπει να αποδώσουν μια τιμή yeah. σε αυτό ε, που αγαπούν τόσο, έστω και αν είναι ένα Μέρο αυτού, γιατί ένα δαχτυλάκι που έχει μείνει και το άλλο είναι στάχτυπε, ένα δαχτυλάκι παραπέμπει στο όλον. Δεν μπορεί να το στερήσει αυτό από τον άλλον. Είναι το Θυμάμαι μάλιστα έναν ιερέα, αν δεν κάνω λάθο, στην ε, Κύπρο, που πήγε το παιδί του, το πήγαν εκεί και πόσο ευτυχής ήταν ότι ε, το περιποιήθηκε το σώμα του παιδιού, του νεκρού παιδιού. Οπότε. Το, το, τίμησε. Δεν μπορείς να το στηρίξει. Το έκλαψε. Το, το, έκλαψε. Και νομίζω για αυτό το θέμα που μιλάμε τώρα, επίσης είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει, πώ ε, πώς να πω, μια διαφάνεια τι ακριβώς έγινε. Ναι, έχετε Γιατί, δει. γιατί και η αλήθεια ναι. είναι κάτι που απελευθερώνει. Ναι, και ξέρετε όλους μας, γιατί και εμείς πενθήσαμε όλοι, γιατί και εμείς νιώθουμε ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί στον καθένα μας. Ακριβώς και όχι μόνο αυτό. Ξέρετε ότι θα ήμασταν εμείς μέσα. Και ή το παιδί μας. μας, Αλλά είναι και η διάσταση ότι ξέρεις, έχω ευθύνη και για τον άλλον. Mm. Τι έκανα εγώ, να μην υπάρχει τρένο. Πόπο μου. <σθένου> ναι, καταλάβατε. <σθένου> δεν, δεν φταίει μόνο <σθένου> ο, ο, ο υπουργό, <σθένου> ο, ο Σταθμάρης. Εγώ τι έκανα, σαν πολίτη. Ή έχω αποκοιμηθεί και δεν περιμένω τίποτα παρά να μου κάνουν οι άλλοι να μου σερβίρουν. Είμαι σε καταστολή και ε, ζω σε καταστολή. Μαζούμε σε καταστολή, δηλαδή, όταν ε, κατά κάποιο τρόπο όταν συμβαίνουν όλα αυτά τα και πράγματα δεν όπως, και δεν αντιδρούμε με τόση βία και απλώς κλείνουμε δύο φορές κλείναμε αυτό, ακούμε ένα έγκλημα κλείνουμε τρεις φορές την κλειδαριά. Ναι. Και δεν κάνουμε κάτι για να αλλάξει αυτό το πράγμα. Ναι. Ε, νομίζω συμβαίνει ένα είδου έτσι... Ε, Απάθειας. Ε, χειρότερα από Δηλαδή σαν το Μηθριδάτη, ναι. ε, κάθε μέρα παίρνουμε και περισσότερο δηλητήριο Εκριβώς. για να μην πεθάνουμε. Ναι, ναι. Αλλά αφήνουμε όλη την κοινωνία να δηλητηριάζεται. Ναι, ναι, ναι. Κάθε μέρα όλοι επιτρέπουμε το έγκλημα δίπλα μας. Ναι. Ξέρω, ξέρουμε δίπλα ότι γίνεται με ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ η βία σε μια οικογένεια και δεν κουνιάζεται κανένας. Αδιαφορούμε. Ναι. Και τυχαίνει σε μία περίπτωση, θυμάμαι μία ασθενή μου, ναι. η οποία πέρναγε ναι. από κάτω. Ναι. Είχαν μαζευτεί κόσμο, Αυτή πέρναγε με το αυτοκίνητο, ναι. άκουσε κραυγέ, πάρκαρε το αυτοκίνητο και αυτή κάλεσε. Οι άνθρωποι ήταν από κάτω και κοτσομπόλευαν. Ναι, αυτό γίνεται και δεν γίνεται. Δεν έπαιρνε ένα στην αστυνομία. Δείτε σε λίγο. Νοιάζομαι μόνο για την πάρτι μου. Για την πάρτιν. Και όχι μόνο την οποιαδήποτε πάρτι μου, ότι είμαι και ο πρώτο. Θέλει τα πάντα από τον άλλον, αλλά δεν διαθέτει. Εσύ τίποτα για τον άλλο. Πρέπει να είσαι κάπω χορτασμένος και να πει ρε, παιδί μου, εγώ ζω. Έχω και πέντε πράγματα. Μου φτάνει. Να δω τώρα τι γίνεται ο άλλο. Ήθελα να ρωτήσω τώρα για αυτόν τον τρόπο που έχουμε μάθει περισσότεροι να ζούμε κλεισμένοι μέσα στον εαυτό μα. Mm? Δεν μα ενδιαφέρει τι συμβαίνει στον άλλον. Mm -hmm. Δεν μα απασχολεί. Πώ μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι mm. στον άλλον. Mm. Που σημαίνει ένα πιο εγωκεντρικό τρόπο που σκεφτόμαστε mm. και ζούμε. Ο καθένα mm. μα τι θα κερδίσει αυτό. Yeah. Ε? Yeah. Yeah. Τι απόλαυση θα έχει αυτό. Yeah. Πώ θα χρησιμοποιήσει του άλλου. Yeah. Βλέπετε ότι αυτό όλο και περισσότερο αφορά του περισσότερου yeah. ανθρώπου yeah. από γύρω yeah. μα. Το βλέπουμε όλοι. Νομίζω ότι ε, ε, ο ατομισμό είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό τη εποχή μα. Ο πολιτισμό που ζούμε που είναι κατανάλωση και ο Ναρκισισμός, δηλαδή, το πάνε... πείτε τι εννοείτε βέβαια. Ναρκισισμός είναι. Εγώ είμαι το ο Θεό. Νοιάζομαι... Στη γη. Για τον εαυτό μου να και να μόνο. Νοιάζομαι μόνο για την πάρτη μου. Για την πάρτη Και μου. όχι μόνο την οποιαδήποτε πάρτη μου, ότι είμαι και ο πρώτο. Ναι, αυτό. Ότι είμαι ο Θεό. Ακριβώ. Βρίσκεται... Είμαι όμορφο. Και σα κάνω και τη χάρη. Ναι, είμαι όμορφο. Μιλάω και ασχολούμαι μαζί σα. Πώ να πω, είσαι. Ψάχνει τον άλλον, θέλει τα πάντα από τον άλλον, αλλά δεν διαθέτει εσύ τίποτα για τον άλλον. Αλλά περιμένει από τον άλλον να σου κάνει. Περιμένεις ο άλλος να έχει χρόνο για σένα, αλλά εσύ δεν έχεις χρόνο για τον άλλο. Περιμένεις ο άλλος να εμβαθύνει τις ανάγκες σου, αλλά εσύ τον κοιτάς σαν επιφάνεια. Έλα όμως που αυτοί οι άνθρωποι, επειδή πιστεύουν ότι είναι σημαντικοί, φέρονται και με έναν τρόπο που τους άλλους τους ψαρώνουν. Για πόσο. Για πόσο. Καταλάβατε. Δηλαδή, το κομμάτι παντοδυναμία. Έχουμε ανάγκη όλοι να νιώθουμε ότι είμαστε δυνατοί. Αυτό, αυτό το έχει το παιδί, ξέρετε. Αναπτύσσει η παντοδυναμία ήδη στο παιδάκι. Να. Όταν το παιδί διαπιστώνει ότι μπροστά στους μεγάλους δεν έχει μεγάλες δυνάμεις, αρχίζει να νιώθει ένα είδους παντοδυναμία. Α, εγώ μπορώ να πετάξω. Και γι' αυτό τα όνειρα που πετάνε. Α, εγώ μπορώ να είμαι αόρατος. Α, εγώ μπορώ να νικήσω και το Μεγαλέξανδρο. Α, ως, τώρα, παιδάκι, όταν ως παιδάκι, όταν μεγαλώσουμε. Όταν όμως δεν έχεις ικανοποιηθεί από αυτά και δεν έχεις κάνει αυτό που λέμε, μια αντιπαράθεση με την πραγματικότητα και να πεις, βρε Παι, παιδί μου, σιγά σιγά, τι παλαβομάρες λέω. Ότι πρέπει να δεχτώ τον κόσμο όπως είναι. Και εκεί αν μπορώ, να ευχαριστηθώ. Αλλά δεν μπορώ να πω να κάνω ό τι θέλω. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν κανόνες. Και υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν και πετυχαίνουν σε έναν βαθμό να κάνουν ό,τι θέλουν. Το ζήτημα είναι και να κάνουν, πέστε ότι έχουν τις δυνατότητες να κάνουν. Θα πληρώσουν τα παιδιά τους. Πώς θα πληρώσουν τα παιδιά τους θα είναι καταθλιπτικά, θα είναι καταστροφικά. Γιατί δεν πήραν από το αγάπη, από το γονιό. Γιατί το μόνο που πήραν είναι ο αρκισμό. Εμεί γιατί δυσκολευόμαστε να ενδιαφερθούμε και για τον άλλον άνθρωπο και θέλουμε μόνο να παίρνουμε για μα. Πού είναι η δυσκολία, δηλαδή, να βγει λίγο από τον εαυτό σου και να σκεφτεί να κάνω και κάτι για έναν άλλον άνθρωπο. Για να το κάνει αυτό, πρέπει να είσαι κάπω χορτασμένο και να πει ρε παιδί μου, εγώ ζω. Έχω και πέντε πράγματα. Μου φτάνει. Να δω τώρα τι γίνεται ο άλλο. Ναι. Γιατί δηλαδή ο ναρκισμό είναι ποτέ δεν σου φτάνει αυτό που έχει να ζήσει. Ναι. Ποτέ δεν σου φτάνει αυτό που. η δόξα. Ποτέ δεν σου φτάνει ναι. η οικονομική η απολαβή. Ναι. Ποτέ δεν σου φτάνει Μάλιστα. η επιτυχία. Ποτέ δεν σου φτάνει. Πριβώς. Πόσο θέλει ακόμα. Πόσο θες ακόμα. Και βασικά είναι σε αυτού του τύπου τον ναρκισμό, στον οποίο αναφέρεστε, Η κυριαρχεί το άμετρο. Ενώ έλεγαν οι αρχαίοι μηδέν άγαν. Τίποτα το υπερβολικό. Ναι, ναι. Αυτό είναι το αντίθετο. Τώρα πάμε στους φόβους Όλοι ζούμε με φόβου. Οι ναι. καθημερινοί φόβοι που αντιμετωπίζουμε οι άνθρωποι, ποιοι είναι, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι την καθημερινότητά μα. Θα, θα πάρετε τον πολιτισμό του ανθρώπου, νομίζω. Mm. Αν πάρετε. Ο πολιτισμό, γιατί γεννήθηκε, mm. Γεν, γεννήθηκε από του φόβου του ανθρώπου. Mm. Δηλαδή, γεννήθηκε από το να μην το τρώει το λιοντάρι. Να μην πέσει ο κεραυνό απάνω του. Να μην πεθάνει από το κρύο. Μια σπηλιά να κρυφτεί. Δηλαδή, σιγά σιγά ο πολιτισμό δούλεψε προς την πλευρά της ασφάλειας yeah. ασφαλών συνθήκων διαβίωσης mm, mm, mm. ούτως ώστε να μην φοβάται γιατί το να φοβάμαι το λιοντάρι άμα βρεθώ μόνος είναι πολύ φυσικό θα ήταν παράλογο να μην φοβάμε το yeah. λιοντάρι yeah. έτσι ή να φο όπως τώρα να βρεθώ με έναν ένοπλο που είναι και τραλαμένος yeah. απέναντί μου ένα συγκεκριμένο γεγονός είναι αυτό ότι ο πολιτισμός χρησιμοποίησε την τεχνολογία, τις επιστήμες και ό,τι άλλο συναφές, ούτως ώστε να κάνει τη ζωή πιο ασφαλή και πιο καλή. Ναι. Ταυτόχρονα όμως, επειδή είμαστε αγελαίων ζώων, έπρεπε να βάλει κάποιους κανόνες... Να ζούμε όλοι μαζί. Να ζούμε όλοι μαζί. Και με αυτή την έννοια μπήκε ο κανόνας, αυτό που λέγαμε στην αρχή, πώς λίγο θα εξημερώσω, θα εκπαιδεύσω θα Σεξουαλικέ και τις επιθετικές ενορμήσεις. Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα στις σεξουαλικέ ενορμήσεις. Θα πρέπει να μιλήσουμε και γι' αυτό. Βεβαίω. Ίσως και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολες οι σχέσεις των ανθρώπων. Βεβαίω. Ωραία. Πώ θα συνδέσουμε τώρα του φόβου, δηλαδή μέσα σε μία σχέση. Βλέπετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που μένουν σε σχέσει δυσλειτουργικέ γιατί μπορεί να έχουν το φόβο αποχωρισμού. Λέω εγώ έναν φόβο. Ναι. Είναι αυτό ο φόβο. Πολύ συχνά υπάρχει σε εξαρτητικά άτομα η ανάγκη να είναι με κάποιον γιατί ε, μπορεί να νιώσουν την ρήξη αυτού του δεσμού ναι. σαν μία απειλή για τον ίδιο τον ψυχισμό του, για τον ίδιο την ασφαλιά του. Ενώ δεν τον θέλουν. Θέλουν, ενώ τους έχει περάσει θέλουν ένα μέρος και δεν θέλουν ένα άλλο Και την κάνουν γαργάρα αν μου επιτρέπετε για το άσχημο ναι. μέρος και παίρνουν το ωραίο ουζάκι <laughs> δηλαδή ποτέ δεν είναι κάτι απόλυτο ποτέ δεν είναι όχι δηλαδή, κάτι θέλ, ενώ δυστυχούν μέσα στη σχέση και όμως είναι κάτι που τους δίνει ναι γιατί Ακόμα. κάποιοι ξέρετε μπορεί να έχουν επίσης αυτό που λέμε, μια μαζοχιστική ανάγκη. Να το, το είπατε. Είναι, είναι Έτσι εξηγείται. Ο, η, η, η ασυνείδητη ενοχή, πολλές φορές έλεγε ο Φρόιντ, εκφράζεται όχι σαν αίσθημα ενοχής, το οποίο είναι, πώς να πω, δεν θα κάνω κάτι σωστό Κακό. σε εσά ή θα μιλήσω κάπως απρεπό σε εσά. Το βράδυ θα έχω ενοχή, ενοχή και θα πω... Γιατί στην κυρία Δρούζα δεν πρόσεξα αυτό το ρήμα, χρησιμοποίησα το άλλο κτλ. Ναι. Αλλά κάποιε φορέ, ξέρετε, μπορεί να μην το αισθάνθει αυτό. Αλλά μέσα σου, για δουλεύει πράγματα αυτό. που έχει ξεχάσει, δουλεύει. Και έχει μια ενοχή που σε τρώει μέσα σου. Αυτή επειδή δεν μπορεί. Να τη δουλέψει. Όχι μόνο να, να τη συνειδητοποιήσει. Να, να την αντιληφθεί. Ζει μέσα αυτή, Ούτε την αντιλαμβάνεσαι. Ο οργανισμό σε οθεί να κάνει πράγματα που θα τιμωρηθεί. Ο... Ούτως ώστε να σου βγει μια χαρά. Έτσι θα κάνεις ένα αποτυχημένο γάμο, θα κάνεις αποτυχημένες επαγγελματικές επιλογές, θα κάνεις λάθη ε, στις παρέες σου, ούτως ώστε να τη φας. Την τιμωρία. Την τιμωρία, τη βαριά. Και το κάνεις μόνο σου στον εαυτό σου και δεν Είχο, παίρνουμε και είδηση. Χωρίς να ξέρει. Μάλιστα μερικοί μπορούν για να, ε, πώς να πω, ικανοποιήσουν αυτή την ανάγκη για τιμωρία... Ε, μπορούν να φτάσουν ακόμα και σε έγκλημα, ώστε να πούν, πήγα φυλακή, σωστά πήγα. Μου άξιζε. Μου άξιζε. Δεν ξέρουν για ποιο πράγμα. Γιατί θυμώνται μόνο το τελευταίο το έγκλημα που έκαναν, Αλλά είναι και για άλλα. Που σημαίνει ότι δεν έχουν καλή εικόνα για τον εαυτό τους. Νιώθουν ότι είναι κακοί άνθρωποι. Που σημαίνει, αν θέλετε, ναι, ότι, ότι έχουν κάνει παραβάσεις πολύ σοβαρές. Το ξέρουν. Τα οποία δεν ξέρουν. Γι' αυτό είναι ασυνήθι αυτή η ενοχή. Ah. Και συνήθω αναφέρονται, ξέρετε, σε πολύ πρώιμε επιθυμίε να πεθάνω τη μάνα μου, να πεθάνω. Πώς α πούμε, πάλι στα poor things. Βλέπετε, όταν η ηρωίδα είναι τίνη, πολύ μικρή, ναι. πετάει, κάνει, τα σπάει. Ναι, ναι, τα σπάει όλα. Ναι. Δεν έχει τίποτα, μια χαρά το παιδάκι. Ναι. Αλλά μετά, αν η μαμά ναι. λέει, Εσύ με πέθανε ή από σένα αρρώστησαν. Η απο σενα αρρωστησα η ενοχη εκεί κινητοποιείται η ενοχή. Ναι. Αν το παιδί θέλησε, ξέρω εγώ, να πεθάνει ο αδερφό και το αδερφάκι τύχει και πεθάνει. Εκεί κι αν είναι, δεν σώζεται με, ποτέ. Ή με τον πατέρα. Να τύχει να πεθάνει Είσαι ο πατέρας. Είσαι κακό παιδί και. Ναι, 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 ναι. Θυμάμαι μια φορά στην Ελβετία ένα κύριο που είχε βαθιά κατάθλιψη ε, ασθενή μου. Είχε αυτή την εμπειρία στην παιδική του ηλικία ότι γύρισε ο μπαμπάς του από τη δουλειά και παρακάνουν ένα διάλειμμα το, το ναι, γιατί δουλεύουμε μέχρι το βράδυ. Και γύρισε στο σπίτι, ξέρω εγώ, και το μάλωσε και του δώσει και μία. Και αυτό θυμάται ε, να λέει: Άντε, παλιό πατέρα, να βγει έξω να σε σκοτώσει ένα αυτοκίνητο. Και τυχαίνει και το σκοτώθει ένα αυτοκίνητο. Να, εντάξει, κατάλαβα. Δηλαδή Τώρα, το ζει, ναι. επειδή τότε ακριβώ έχει την παντοδυναμία τη σκέψη, σαν να το έκανε αυτό. Και είναι η περίοδο που, που λέγεται στην ψυχανάλυση μαγική σκέψη. Δηλαδή το άτομο, το να σκεφτώ κάτι, το το να, να πω κάτι και το να κάνω κάτι είναι ένα και το αυτό. Μάλιστα. Ναι, ναι. Τώρα τιμωρούμε όμως τον εαυτό μας και με απλά πράγματα, με το να μην αφήνουμε να ευχαριστηθούμε. Όχι μόνο ότι θα αποτύχουμε στη δουλειά, θα αποτύχουμε στη σχέση, θα. και βεβαίως. καθημερινά απλά πράγματα. Βεβαίως. Δηλαδή, πα να ευχαριστηθεί λίγο, τιμωρία. Βεβαίω. Πα να σκεφτεί λίγο να περάσει καλά. Βεβαίω. Γι' αυτό βλέπετε καμιά φορά. Το, έχει περάσει και στη, 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 στη λαϊκή σοφία που γελάει κάποιο και λέει: Σε καλό να μου βγει. Λοιπόν. ή ξέρω εγώ, συμβαίνει κάτι κακό. Εκεί πέρα ε, είναι επειδή σκέφτηκα εκείνο και ο Θεό με τιμώρησε ή ξέρω εγώ, συμβαίνει κάτι καλό αντι, αντιθέτω. Ε, μην το πει πουθενά, γιατί yeah. <laughs> θα πέσει το κακό μάτι και θα μα έρθει. <laughs> είναι ο φόβο τη τιμωρία. Θα <laughs> Είναι, είναι ο φόβο τη τιμωρίας, ο φόβο τη αυτοκαταστροφικότητα κιόλα. Να κάνουμε εμεί κακό στον εαυτό μα. Ναι. Και τώρα μπορεί και μέσα από την υγεία μα, δηλαδή μπορεί και να αρρωσταίνουμε, να συνδέουμε όλο αυτό με την τιμωρία Κάποιες που φο... κάνουμε στου εαυτούς μα. Ακριβώ. Κάποιε φορέ όταν δεν βγει με τον τρόπο αυτό που σας είπα, δηλαδή να τον τιμωρήσω με μια ζωή που... Στερημένη. Όχι μόνο στερημένη, αλλά και δυστυχέστατη. Είναι αυτό που ο Φρόιτ το είπε, ε, ηθικό μαζοχισμό. Ναι. Ε, μια ζωή χωρίς χαρά. Αυτό είναι. Ναι. Δυστυχία. Ναι. Μια ζωή που δεν έχει κανένα ναι. συνέστημα χαρά. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι μηχανιστικό. Ναι. Δουλεύει από το πρώτο το βράδυ, κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει και δεν νιώθει τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπαίνει σε καταστάσει να εξευτελίζεσαι, να είσαι δεύτερο. Είσαι... Είναι αυτό ο ηθικό μα ζωχισμό. Να ναι, πάει να... πολύ πιο βαθιά. Σαν να είσαι έτοιμο δηλαδή εκεί που πέφτει ένα χέρι Και ασφαλιάρα να βρεθεί ω βέρκο. Βέβαια Γιατί... αυτοί είναι λίγοι άνθρωποι, δεν είναι πάρα πολύ. Πάρα πολλοί, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, απλώ δεν είναι τόσο. Έντονο αυτό. Λίγοι είναι οι άνθρωποι, ίσως, και όχι και τόσο λίγοι, στον ερωτογενή μαζοχισμό. Δηλαδή, ναι, που ναι. χρειάζονται ναι. Ε, τον πόνο για να έχουν ναι, κάποια ναι, ερωτική απόλαυση. Ναι. Ωραία. Αλλά ο Φρόιντ έλεγε, πολλές φορές μια τέτοια συμπεριφορά του ηθικού μαζοχισμού μοιάζει με τη διαστροφική. Βέβαια, κατάλαβα. Δηλαδή, σώνει και καλά να μην, να μην δεις προκοπήρα, παιδί μου. Αυτό. Σώνει και καλά και να μην πα καλά. Να πας καλά. Πας το καλύτερο. Πας τι το χειρότερο. Να το πληρώσει. Ναι, ναι. Ακριβώς, και όχι πληρώσεις. μόνο αυτό. Θα βρει το χειρότερο φίλο, τη χειρότερη γυναίκα, το χειρότερο άντρα. Και εκεί πέρα θα κάτσει. Απίστευτο. Ναι, ναι. Και θα κάτσει. Κάθονται εκεί όλη τη ζωή. Ναι, ναι. Και σου λέει τι να κάνω. Έχω την ποινή μου. Μια χαρά. Η σόβια. Αλλά τουλάχιστον είμαι ελεύθερο. Δεν είμαι στη φυλακή. Κάνω παιδάκια. Κάτω. Έχω ένα ωραίο επάγγελμα. Να, παίρνω και ευχαριστήσει. <laughs> μάλιστα. Τώρα, οι άνθρωποι είμαστε μονογαμικοί ή πολυγαμικοί, πάμε σε αυτό. Ξέρετε, σε άλλε χώρε ε, επιτρέπεται η πολυγαμία. Ναι. Ε, Μερικέ θρησκείε μάλιστα το επιτρέπουν. Ναι. Απλώ να γίνει σε ένα ορισμένο πλαίσιο και με ένα ναι. ορισμένο τελετουργικό. Ναι. Στη δικιά μα την κουλτούρα έχει επικρατήσει η μονογαμία. Η ανθρώπινη φύση όμω είναι πολυγαμική. Δεν υπάρχει. Τι φτιάνει ο πολιτισμό Η ανθρώπινη ε, φύση είναι πανφάγος. Ακριβώς Αμαίς... Ακά... <σουσίλω> 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 το είπατε. Με αυτό <σουσίλω> ξεκινήσαμε. Θα μπορούσε να είναι ε, πώς να πω, αμφισεξουαλική. Δηλαδή, το πιο φυσιολογικό αν τα άφηνε στα ένστικτα ναι. και δεν υπήρχε πολιτισμός, δεν υπήρχαν θρησκείες, Ακριβώς. δεν υπήρχαν συστήματα ιδεολογικά να και πίστες να μπουν όρια σε αυτά, το παιδί ταυτίζεται με ένα πατέρα και μια μητέρα. Ναι, άρα αγαπάει και τα δύο φύλλα. Οπότε ταυτίζεται ναι. και με το πατρικό και με το μητρικό. Σωστά, σωστά. Βλέπετε. Και έτσι, γι' αυτό θα δείτε α πούμε κάποιους άντρες που δεν έχουν πρόβλημα ναι. ομοφυλοφιλία. Είναι πολύ καλοί μάγειροι, ναι. ε, είναι πάρα πολύ καλοί στο μάδερινγκ, σαν μητρότα. Είχα γνωρίσει κάποιους έτσι, στην Ελβετία και στη Σουηδία, όπου έστελναν τη σύντροφο, επειδή ίσω αυτή είχε πιο, έτσι, δουλειά πιο προσωδοφόρο, ναι. να δουλέψει μετά το ντοκετό τη ναι. και καθώ ήταν αυτή στο σπίτι που. Και φύλαγαν το. Ακριβώ. Και ήταν αυτή η μαμάδες Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο να σας σταματήσω, διότι θα κάνουμε ένα μικρό ναι, ναι. διάλειμμα. Διότι ε, αυτό το κομμάτι των σχέσεων που φθύρονται εύκολα μέσα στο χρόνο και το ερωτικό είναι πολύ σημαντικό ρόλο. Ε, τη Διαμόρφωση yeah. όλη αυτή yeah. τη κατάσταση θέλω να συνεχίσουμε σε αυτό πάνω. Όπου θέλετε. Δείτε σε λίγο. Αν δηλαδή ο άλλο με σκοτώνει, ναι. δηλαδή Γιατί θα με είναι. νεκρώνει, με ακυρώνει oh. τόσο πολύ, ούτω ώστε να νιώθω τίποτε ένιο, yeah. <laughs> δεν πρέπει να πάω σε κάποιον άλλον που να νιώσει ότι κάτι αξίζω κι εγώ. Του σε σκανδαλίζει να ε, ε, μην είναι πώς να πω, κυρίαρχο μοντέλο η Αγία Οικογένεια. Δηλαδή, μπαμπάς, μαμά, παιδί, χωρίς το μαζί δηλαδή, είσαι ένας δυστυχής ατομικιστής που ίσως πεθάνει και μόνος σου ουσιαστικά. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα οι ανθρώπινες σχέσεις και κυρίως οι σχέσεις των ζευγαριών, οι ερωτικές. Οι ερωτικές ε, σχέσεις είναι, αν θέλετε, στο πλαίσιο μιας γενικότερης ανθρώπινης σχέσης, mm -hmm. που επιπλέον έχει αυτή την ιδιότητα, δηλαδή, τη σεξουαλικής συνάντησης mm -hmm. δύο ανθρώπων. Πού χαλάνε τώρα οι σχέσεις συνήθω. πού χαλάνε. Ε, χαλάνε, ξέρετε, ή στο ένα ή στο άλλο. Επίπεδο. Δηλαδή, είτε στο εντελώς ανθρώπινο, mm. πρέπει να δώσει ο ένας τον άλλον άνθρωπο ότι είναι σταθερό φίλο. Αναγνώριση, και μετά... ασφάλεια και μετά άλλο επίπεδο. Και το άλλο επίπεδο είναι το σεξουαλικό, ναι. το οποίο έχει να κάνει με την ερωτική ανταλλαγή, με τη σεξουαλική ανταλλαγή, ναι. η οποία δεν είναι μόνο μια ανταλλαγή που αφορά τα σεξουαλικά όργανα, αλλά είναι και μια κινητοποίηση πιο πρώιμων ερωτικών ζωνών, όπως τη στοματικής, και γι' αυτό θα δείτε οι άνθρωποι φιλιούνται, ναι. της προκτικής, ναι. ε, όλου το, του δέρματος που είναι το άγγιγμα της μητέρας, και έτσι όλα αυτά μπαίνουν στην υπηρεσία της σεξουαλικής ε, συνέβρεσης. Και λοιπόν, Άρα πρέπει όλες αυτές οι ζώνες ναι. να ικανοποιούνται. Mm -hmm. Αν κάτι δεν πάει από όλα αυτά καλά, η σχέση. αρχίζει και ναι. η σχέση έχει πρόβλημα. Ναι. Αν οι άνθρωποι αγαπιούνται πολύ και σέβονται ο ένας τον άλλον, εντοπίζουν το πρόβλημα και λένε θα παλέψουμε και θα το δουλέψουμε. Ναι. Το ερωτικό όμως μπορεί να ξυπνήσει ξανά. Βέβαια μπορεί να ξυπνήσει. Αν αγαπιούνται και το παλέψουν. Ναι. Μπορεί με έναν άλλο τρόπο σω όχι όπω στην αρχή, γιατί στην αρχή, ξέρετε, όταν ερωτεύονται οι άνθρωποι, ο ένα ε, βλέπει τον άλλον σαν ε, Θεό. Mm. Αν αυτό κάποια αυτό. στιγμή σβήνει. Όμω, μπορεί να πείτε ότι ξεκινάνε νέου κύκλου οι άνθρωποι, γιατί αλλάζουν στην πορεία τη ζωή του. Μα ακριβώ είναι όπω η σπήρα. Mm. Ανεβαίνει. Mm. Ή ξέρω εγώ, σαν μια σκάλα. Ανεβαίνει ένα σκαλοπάτι, πα το άλλο. Άρα δεν και το κρίνουμε. Αν θε, η μαγιά είναι να σπά και το κάτω σκαλοπάτι, οτι ώστε να έχει μόνο πορεία προ τα πάνω. Άρα κάνουμε νέο κύκλο. Μια νέα αρχή. Και κάθε αρχή. μέρα είναι μια, μια αφορμή, αν θέλετε, να ξαναδουλέψουμε τη ζωή μα. Να είναι... ξαναβρούμε τον εαυτό μα και τον άλλον, να εδώ ξανασυναντήσουμε. Ναι, ή κάποιον άλλον. Ή κάποιον άλλον. Άμα δεν είναι αδιέξοδο. Με όχι μεμπτό. Δηλαδή, όχι καθόλου μεμπτό είναι. Ναι. Αν δηλαδή ο άλλο με σκοτώνει, ναι. Γιατί δηλαδή με νεκρώνει, πο, με ακυρώνει πο. τόσο πολύ, ούτω ώστε να νιώθω ένιος, ναι. δεν πρέπει να πάω σε κάποιον άλλον που να νιώσει ότι κάτι αξίζω κι εγώ. Α. Θα μείνω με αυτόν που Α. με νιώθει τυποτένιο. Εκτό αν έχω τη μαζοχιστική ευχαρίστηση που πρέπει να είμαι ο κύριο τυποτένιο. Εκεί πάμε στην παθολογία. Mm. Ωραία. Πάμε τώρα στους γάμους ομοφυλοφίλων. Ένα μεγάλο θέμα βεβαίως, που έχει βεβαίως, όλο αυτό τον καιρό συζητηθεί βεβαίως, από όλου. Βεβαίω. Τι γνώμη σας πάνω σε αυτό. Ε, νομίζω ότι είναι κάτι που τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο είναι πια δεδομένο. Mm. Ότι είναι πρώτον ένα θέμα, ε, πώς να το πω, δικαιωμάτων του πολίτη. Mm. Δεν μπορεί ένας πολίτης να έχει δικαιώματα που δεν έχει ο άλλος. Ναι, σωστά. Αυτό είναι μόνο και μόνο αυτό φτάνει. Ναι να. Πολύ περισσότερο mm -hmm. που οι ομοφυλόφιλοι είναι και αυτοί οι συνάνθρωποι μας, δεν είναι άρρωστοι. Και έχουν δικαίωμα. Δεν είναι άρρωστοι. Δεν υπάρχουν σε κανένας στη σοβαρός ε, επιστήμον που... στην ψυχική υγεία που θα πει ότι η ομοφυλοφιλία είναι ασθένεια. ασθένεια. Έτσι, οπότε έχει και αυτός ε, την διακριτική ευχέρεια της επιλογής του αντικειμένου, τη επιθυμία του. Έτσι του σεξουαλικού αντικείμενου. Το, με αυτό το αντικείμενο να έχει τη δυνατότητα θεσμικά να μπει σε ένα γάμο, ούτως ώστε να εγγραφεί κι αυτός σε μια, α, πώς να πω, ε, συνοχή κοινωνική. Να ανήκει κι αυτός, αυτός. Δεν μπορεί να είναι, ε, πώς να πω, όλοι μαζί και ο ψοριάρης χώρια. Κατανοητό. Γιατί αυτό είναι... Μια ιδεολογία του μίσου που βγάζει. Καλλιεργεί το μίσο και. Μόνο το μίσο. Είναι μια μεσαλλοδοξία. Δηλαδή, ο άλλο που είναι διαφορετικό, και... είτε στο, στη φυλή, είτε στι σεξουαλικέ του προτιμήσει, είτε στο οτιδήποτε. Να, οι γυναίκε σε κάποιε άλλε κουλτούρε, να, να υφίστανται τόσε διακρίσει. Ναι, ναι, ναι. Τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο έχουμε φτάσει όλοι Για... να έχουμε μια ισότητα Αυτή... απέναντι στον νόμο. Ναι. Γιατί όμως αντέδρασαν τόσο κάποιοι άνθρωποι στο θέμα υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Ε, γιατί νομίζω τους ε, σκανδαλίζει να ε, μην είναι, πώς να πω, κυρίαρχο μοντέλο η Αγία Οικογένεια. Mm. Δηλαδή μπαμπάς, μαμά, παιδί, ε, παιδιά, γιαγιά, παππούς mm. και εντελώς χωρισμένα τα, τα, τα φύλλα. Mm -hmm. Τώρα να φτιάξεις μια γενεαλογία και να εντάξει αυτή την γενεαλογία μέσα στο κοινωνικό γίγναστι mm -hmm. με ανθρώπου που είναι ομόφιλοι, μερικού του διαταράσει. Αυτό πιστεύω. που. Και όπω διαταράσει και ανθρώπου ε, πολύ αγαπητού κατά τα άλλα, οι οποίοι νιώθουν μια. Πώ να πω, μια. Ε, ίσως θα το έλεγα και απλή από νέα ήθη. Στι αλλαγέ αυτέ. Στις αλλαγέ. Ε, Τι δραστικέ. Ναι. Mm. Για, γιατί σου λέει ότι εγώ αλλιώ τα είχα μάθει. Mm. Άρα είναι μια δικαιολογία ότι το παιδί μπορεί να έχει μια σύγχυση μεγαλώνοντα με δύο μπαμπάδε και να μην υπάρχει μαμά. Το παιδί, ξέρετε, είναι μέσα σε έναν κόσμο. Ε, θα έχει τη θεία. Θα έχει τη δασκάλα. Τη γιαγιά. Είναι τη γιαγιά, τον οποίο θέλει. Ναι, ναι, ναι. Τη γειτόνισα. Ναι, ναι. ε, δεν θα του πουν ποτέ οι δύο γονεί όταν είναι. Ε, σοβαροί με, τη, με το ρόλο του γονιού. Δεν θα του πούν ότι δεν υπάρχουν δύο φύλλα. Mm -hmm. Δεν θα προσπαθήσουν να παρέμβουν, να το επηρεάσουν, ποια σεξουαλική προτίμηση να κάνει. Mm -hmm. Έτσι, το παιδί, ξέρετε, mm -hmm. από τη μια μεριά θα έχει τη φροντίδα κάποιου γονιού που ίσω είναι πιο μητρικό, τουλάχιστον αυτό μα δείχνει. Σε ένα ομόφυλο ζευγάρι, ναι. Ναι, ναι Αυτό μα δείχνει η εμπειρία. Και, και, και εκείνοι λίγο. Και, εκείνοι εκεί είναι η ναι. ρόλη. Ρω... Καμιά φορά εναλλάσσονται. Ναι, αλλά ναι, 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 βλέπει πάντα κάποιο είναι πιο ε, μαλακός, μαλακό, ναι. κάποιο λίγο πιο αυστηρό ναι. κάποια πιο αυστηρή ναι. κυρία. Σε ένα άλλο θέμα επικαιρότητα που είναι οι γυναικοκτονίε που τόσο πολύ έχουν χτυπήσει και έχουν σοκάρει την κοινωνία μα και συνεχώ καθημερινά βγαίνουν στην επικαιρότητα. Νομίζω ότι ένα πρόβλημα μεγάλο είναι ότι αυτές οι γυναίκες γίνονται θύματα από ανθρώπους συνήθως που δεν μπορούν να υπάρξουν αυτόνομα. Και είναι, και παίρνουν ζωή από αυτές τις γυναίκες. Είναι, και παίρνουν ζωή από την ύπαρξη του άλλου ή της άλλης. Από την ομορφιά της, από την παρουσία της. Φτάνει. Ναι. Ε, και όταν το χάσουν αυτό, ξαναβρίσκουν αυτή την ερημιά μέσα τους, αυτό το άδειο. Και Προτιμούν σου λέει να ο, άλλος, μην υπάρχει ο, άλλος. Σου λέει ο άλλος, εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτή. Τι σου αγάπη είναι αυτή. Πρέπει να την Πρέπει σκοτώσεις. δηλαδή να την οπωσδήποτε ή αλλιώ να την σκοτώσεις. Ή την έχω ή τη σκοτώνω. Άρα αυτό είναι. Ή θα σε έχω εγώ ή δεν θα σε έχει κανεί. Ακριβώ. Λοιπόν... Μα σκοτώνοντά τι πάλι θα είσαι μόνο. Αλλά στη φυλακή. Ναι, θα έχει κάνει όμω όλη αυτή την πράξη και θα έχει βάλει μέσα στην ιστορία τη ζωή του ένα φόνο. Σε τι τον αυτό. Θα έχει το? κάτι, έστω και ένα φόνο. Δεν είναι το τίποτα. Δεν θα είναι, είναι το τίποτα κάτι. το άδειο. Δεν θα είναι το πλήρε σκουπίδι. Κατόρθωσε να κάνει αυτό. Θα γίνει εγκληματία. Oh, αποκτά ταυτότητα. Είναι, είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Ποιο ξέρει τι έχει μέσα του. Με αυτό αποκτά την ταυτότητα του εγκληματία. Απίστευτο. Έλεγε ένα δασκαλό μου. Ναι ο Πάχ είναι προτιμότερο να είσαι ένοχος παρά να είσαι αδύναμος. Δηλαδή, το να είσαι ένοχο, το να μπορώ να το κάνω κάτι, mm -hmm. για να το πω για mm -hmm. να, σημαίνει ότι είμαι ικανό να το κάνω. Ναι, 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 ναι. αποκτά. Οντότητα. Μπορώ κάτι να Αν κάνω τώρα. Αποκτά οντότητα. Αυτό νομίζω το άρρωστο παίζει. Ναι, 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 ναι. είναι ξεκάθαρο. Και εκεί είναι η καταστροφικότητα μέσα στον άνθρωπο. Ακριβώ που το έχουμε όλοι. Αν δεν το βάλουμε όλοι. Αν δεν το βάλει εκεί, εκεί που πρέπει. Ωραία. Να πάω σε πιο ελαφρύ θέμα. Πείτε μου εσεί που. Ξέρετε τι ψυχέ μα και πώ λειτουργούν και το, 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 το μυαλό που παίζει μέσα με τον καθένα μα ένα παιχνίδι καθημερινά. Οι άνδρε τι επιλέγουν στι γυναίκε περισσότερο, Τι είναι αυτό που έχουν ανάγκη από μια γυναίκα, Εξαρτάται από τον άντρα. Δηλαδή υπάρχουν τόσε επιλογέ γυναικών από άντρε, όσο υπάρχουν και ψυχολογικά προφίλ ανδρών. Α, ψυχολογικά προφίλ ανδρών. Ναι. Δηλαδή, πήχη... δηλαδή, ο άλλο, ξέρω εγώ, είναι πολύ πλούσιο και θέλει να έχει μια πολύ όμορφη μοντέλα. Άλλο άλλος προφίλ. θέλει να έχει μια διανοούμενη. Επειδή του αρέσει το διανοούμενο. Mm. Ε, άλλο ε, θέλει να είναι κάποια να έχει καλή πρίκα. Ναι, ε, σωστά. Ε, Αυτά είναι γνωστά. Είναι. Λέτε όμω στο βιβλίο ότι τι έξυπνε γυναίκε δεν τι επιλέγουν οι άντρε. Ναι, τι φοβούνται. Α, Αυτό δεν το λέτε τώρα. <laughs> Όχι, πώ να το λέω. Το λέω στο βιβλίο. Ναι, ε, ναι γιατί φοβούνται ότι αυτέ είναι πιο. Πώ να την πω, με μεγαλύτερα προσόντα από αυτού. Α, μάλιστα. <laughs> Για να το πω. Αντίστοιχα, η γυναίκα τι φοβάται σε έναν άντρα περισσότερο και επιλέγει ανάλογα. Οι γυναίκε πολύ συχνά, νομίζω, ε, εκείνο που θέλουν είναι έναν άντρα, είναι όλα αυτά που είπαμε πριν, το συμφέρον κτλ. Αλλά σε, σε γυναίκε γενικά ε, που θέλουν πραγματικά να, να βρουν κάτι καλό στη ζωή του, θέλουν να βρουν έναν άντρα που να τον σέβονται. Και να τη σέβεται. Και να τη σέβεται, βέβαια. Να υπάρχει σεβασμό. Υπάρχει σεβασμό. Ακόμη και αν δεν είναι το ερωτικό με πάθο. Το βρίσκουν μετά. Δηλαδή αυτό σε πολλέ είναι πιο σημαντικό και έρχεται μετά το άλλο. Α, μπορεί να το Κατά... γεννήσει. Ναι, ναι. Ο σεβασμό. Ακριβώ. Mm. Είναι, είναι, ξέρετε, όπω παλιά ε, που γίνονταν τα προξενιά. Δεν λέω πρέπει να γίνονται πάλι. Ναι. Αλλά μερικέ φορέ έβλεπε ναι. όταν ήταν καλή οι ε, ναι. ζεύξεις ε, γνωριζόσατε ήσασταν καλοί άνθρωποι συμπλέον και, και το καλλιεργούσαν ταυτόχρονα Γεννιότανε. καλλιεργούνταν μια αγάπη ναι. και ναι. ένα έρωτα. τώρα η ευτυχία είναι κάτι εφικτό στον άνθρωπο ε, νομίζω ότι η ευτυχία υπάρχει ε, ε, όχι απόλυτα δεν υπάρχει mm. όπως γράφω στο βιβλίο ε, είναι για τους Ολύμπιους Θεούς όπως και το νέκταρ και η αμβροσία δεν είναι για μας. Εκείνο που είναι πολύ καλό για μας, ναι. είναι να αγαπάμε το μέτρο. Δηλαδή, να. όταν... Να μου δεχ... φτάνει. Να μου φτάνει τόσο. Να μου φτάνει. Και με αυτό να μας ικανοί. Γιατί ναι. αλλιώς μπαίνει στην απληστία, ναι. η οποία δεν έχει τέλος. Ποτέ Δυστυχούν φτάσα... οι άνθρωποι που είναι απληστοί. Ε, βέβαια. Δεν βρίσκουν ποτέ χαρά. Όχι, ποτέ. Ενώ το μέτρο μας βοηθάει να βρίσκουμε χαρά. Ναι. Θα φάσει ένα ταβερνάκι, θα πας ένα σινεμά. Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί είναι η χαρά. Η χαρά του ναι. να, να σχετίζεσαι πραγματικά με τον άλλον. Να θες να δώσεις τον άλλον. Ναι, ναι, ναι. Το ζήτημα είναι να σκέφτεσαι και τον άλλον. Ναι. Oh. Αλλιώς δεν μπορείς να είσαι χωρίς τον άλλον. Χωρίς το μαζί δηλαδή. Είσαι ένας δυστυχής ατομικιστής που ίσως πεθάνει και μόνος σου ουσιαστικά. Άρα το τι είναι αφροδισιακό η εξουσία, η δύναμη και ο πλούτος. Εκεί είναι, είναι. ένα παραμύθι. Όχι είναι αλήθεια. Άρα παίρνουν ευχαρίστηση από εκεί. Βεβαίω. Όσοι έχουν αποκτήσει αλλά, αυτά. Ναι, αλλά και ένα ορισμένο ε, κύκλο ανθρώπων ενδιαφέρεται γι' αυτό. Δεν σημαίνει ότι όλοι ενδιαφέρονται γι' αυτό. Ναι. Αλλά δεν σημαίνει Τώρα, ότι θα είναι και ευχαριστημένοι. Α, 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 αν πει αυτό σε κάποια πραγματικικά λόγρια ή σε κάποια αναρχική. Ναι. Να πάνε να βρει κανένα πλούσιο. Εντάξει, αλλά μην πάμε σε ακραίε περιπτώσει. Α πάμε το... στην πιο καθημερινή ναι, ναι, γυναίκα. Στην καθημερινότητα, ξέρετε, ο πολιτισμό είναι ναρκιστικό και τη κατανάλωση. Αυτό είναι. Εξουσία και χρήμα. Είναι οι δύο πρώτε αξίε. Άρα πέφτουμε στην παγίδα λοιπόν. Βέβαια. Ε, Αντί να πούμε θα βρω έναν άνθρωπο κανονικό που όμως στο μαζί θα νιώθουμε καλά, α έχει Ακριβώς. και καλή δουλειά. Α βγάζει και. Α Για... το εξασφαλίσει και Μα... ωραία. Γιατί... Ρούχα να μου παίρνει και κοσμήματα και ταξίδια. Ναι, γιατί ε, εκείνο που ενδιαφέρει τον άλλον είναι ναι. να αναγνωρίζεται στον κόσμο. Δεν του φτάνει, καταλάβατε, να νιώθω εγώ καλά με τη σύντροφό μου. Όχι. Εγώ να είμαι τέρη με την Βασίλη Σατάδη ή με την ε, ε, Πριγκίπ Σατάδη ή με την Τάδε Μεγάλη Ιθοποιώ για να λένε, κοίτα ο Σαββόπουλος έχει γκόμενα την Τάδε. <laughs> και αυτό έρχεται κάποια στιγμή το μάτι της ζωής και τους ρίχνει μια σφαλιάρα και γίνεται ένα κρακ και όλα αλλάζουν. Εσείς τι, τι βλέπετε. Ζουν, ζουν όλοι τους τη ζωή σαν να Εσείς τι βλέπετε. Το πρώτο. Πάρ, πάρτε τις βασιλικές οικογένειες. Ακριβώς. Πάρτε... Α, αυτό είναι ότι έρχεται η στιγμή που θα γίνει το κρακ. Διότι είναι από κάτω όλο... Σ, σαθρό. Ψυχικά το κρακ ναι, τώρα. Ναι, σαθρό. Φθόνος. Είναι μια ασθένεια ε, ε, αυτό είναι, το πράγμα. Είναι και, πώς να πω, μια πληγή κρυφή του Έλληνα. Ακριβώς. Αυτή. Κρυφή πληγή. Κρυφή πληγή. Πώς θα τον καταλάβουμε το φθόνο. Πώ θα τον καταλάβουμε τον φθονερό άνθρωπο, Γιατί έχουν όλοι, ξέρετε, το πρόσωπο μια ευγένεια, ότι δίθεν ενδιαφέρονται, ότι θέλουν να μοιραστούν μαζί μα. Ο χρόνο τα δείχνει όλα. Αυτό είναι. Ναι, αλλά ο χρόνο μπορεί να είναι και 20 χρόνια. Μπροστά στην νεότητα, τι είναι. Θέλω να πω, θα χρειαστεί όσο τόσο μέχρι να ρίξει ο άλλο τη μάσκα. Και ο φθόνο ναι. να πούμε μόνο αυτή την κουβέντα, ναι. γιατί γεννιέται, γιατί ο άλλο νιώθει ότι είναι μέσα του σε έλλειψη. Ότι έχει κενά μέσα του, του λείπουν πράγματα. Και όταν δει ότι ο άλλο ενδεχομένω τα έχει αυτά, ο φθονερό τι θα πει, και να έχει ρολστρόι επειδή η Άννα χαίρεται με την BMW τη, να πει ε, τη Άννα να τη πάθει κακό την BMW. Α έχει αυτό ρολστρόι. Και είναι σε πολλούς ανθρώπους ε, αυτό βέβαια, συμβαίνει, βέβαια, το νιώθουν για του άλλου. Και κάποια στιγμή πέφτουν οι μάσκε. Ε. Το καταλαβαίνουμε ε, οι πέρα, άνθρωποι. Βέβαια, βέβαια. Πάντα. 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 Γιατί ο φθόνο πάντα θα φανεί. Ναι. Μπορεί Και... να αργήσει, αλλά θα φανεί. Και κλείνω με το νόημα ζωή. Τι σα λένε οι άνθρωποι ότι του δίνει ένα λόγο κάθε μέρα που ανοίγουν τα μάτια του να ζούνε. Νόημα ζωή είναι, ξέρετε, το να λες ότι γι' αυτό το πράγμα αξίζω να ζω. Δηλαδή για αυτό που κάνω ότι αξίζω να ζω. Mm. Για να είμαι πατέρας αξίζει να ζω. Για να είμαι άντρας ή γυναίκα αξίζει να ζω. Για να είμαι γιος αξίζει να ζω. Για να δουλεύω σαν ψυχαναλυτής αξίζει να ζω. Για να έχω καλό γείτονα αξίζει να ζω. Είναι το κάθε τι να του δίνουμε ένα νόημα. Δηλαδή αν δίνεις τα πράγματα νόημα, μόνο τότε η ζωή αποκτά νόημα.